Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης, μετά από σχετικό έγγραφο της ΔΟΕ για μια σειρά προβλημάτων που χρονίζουν, κάλεσε χθες το απόγευμα στο 9ο και 12ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης έκτακτη Γενική Συνέλευση. Στη συνέλευση παρευρέθηκε και ο Γενικός Γραμματέας της ΔΟΕ, Σταύρος Πετράκος. Μετά από το έγγραφο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, όπου ζητάει από όλους τους συλλόγους να κάνουν έκτακτες γενικές συνελεύσεις από 4 Φλεβάρι μέχρι 21 Φεβρουαρίου. Σε αυτές τις έκτακτες γενικές συνελεύσεις συμμετέχει και ο Σύλλογος της Κοζάνης με τη σημερινή του διαδικασία. Να πούμε ότι μετά τις έκτακτες γενικές συνελεύσεις, η ΔΟΕ έχει προγραμματίσει την Ολομέλεια των Προέδρων που θα γίνει 24 Φεβρουαρίου. Σίγουρα τα αιτήματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση χρονίζουν και γι' αυτό είμαστε εδώ για να τα συζητήσουμε. Είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά που σήμερα βρίσκεται μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, ο Σταύρος Πετράκης. Τα προβλήματα τα οποία παλεύουμε και διεκδικούμε είναι ενιαία 14χρονη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση, εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και στους 13 δήμους που έχουν απομείνει, αλλαγή του νόμου 4589 του 2019 για το διορισμό των συναδέλφων με μόνο κριτήριο το βασικό πτυχίο και την προϋπηρεσία. Εγγραφή στον προϋπολογισμό του κονδυλίου των 5.250 εκπαιδευτικών, στην οποία τώρα δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό. Εξίσυση των δικαιωμάτων αναπληρωτών και μόνιμων συναδέλφων. Μέρημνα για την κτηριακή υποδομή. Εδώ να πούμε ότι εδώ και μια δεκαετία η πολιτεία έχει εγκαταληφθεί όσον αφορά αυτό το μέτρο της μέρημνας για τις κτηριακές υποδομές. Ανοιχτά μεγάλα ζητήματα της εκπαίδευσης, τα οποία έχουν να κάνουν με την προσχολική εκπαίδευση, με τα κολέγια, με το ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό και με μια σειρά άλλων ζητημάτων, στα οποία δυστυχώς δεν δρομολογούνται λύσεις έτσι όπως οι κυβερνώντες είχαν υποσχεθεί. Η Διδασκαλική Ομοσπονδία έχει ξεκινήσει μια σειρά επαφών με τους συναδέλφους της βάσης, έκτακτες γενικές συνελεύσεις, θα υπάρχει και Ολομέλεια Προέδρων, προκειμένου να αποφασιστεί περαιτέρω η πορεία του κλάδου στο αμέσως επόμενο διάστημα. Εκείνο το οποίο είναι εμφανές είναι ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει μια σαφή πολιτική συνολική για το τι θέλει να κάνει. Αυτό φαίνεται από τις διαρκείς αποσπασματικές ρυθμίσεις οι οποίες μπαίνουν εμβόλυμα σε σχετικούς ή και σε άσχετους νόμους. Έχουμε σήμερα Γενική Συνέλευση με αιχμή δόρατο στο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο Κατρούν Καλουβρούτσι εν όψη κιόλας και της απεργίας την ερχόμενη Τρίτη. Η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία όχι μόνο δεν καταργεί τον νόμο Κατρούν Καλό, όπως έλεγε, αλλά τον πάει και ένα βήμα παραπέρα. Με απλά λόγια, η κοινωνική ασφάλιση πάβει να είναι κοινωνική. Αυτό που προβλέπεται μέσω των τριών πυλώνων, ένα, κύρια και επικουρική, δύο, η κύρια και ανταποδοτική, δεύτερη, η επικουρική ασφάλιση, η οποία θα τζογάρεται ηθικά και νόμιμα, ξέροντας ότι 99 με 2 έχουν κάνει φτερά 79 δις, αυτό θα γίνεται και ηθικά και νόμιμα.